Υποκατάληψη τελεί και πάλι από σήμερα το κτίριο του Ευαγγελισμού επί τη οδού Θεοτοκοπούλου στο Ηράκλειο. Δεκάδες άτομα κατάφεραν να σπάσουν τα τσιμεντωμένα παράθυρα και να ξαναμπούν στο κτίριο. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας. Η Μέρη Καριωτάκη έχει το σχετικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Να υπενθυμίσω απλώς, Μέρη, καλησπέρα, ότι το κτίριο εκκαινώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά από αστυνομική επιχείρηση. Ξημερώματα της 30ης Σεπτεμβρίου, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, μετά από μια ευνηδιαστική αστυνομική επιχείρηση, το κτίριο του Ευαγγελισμού που τελούσε υποκατάληψη τα τελευταία 21 χρόνια εκενώθηκε με τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα να συλλαμβάνονται αρχικά και ωστόσο στη συνέχεια να αφήνονται μεν ελεύθεροι και να περιμένουν να ολοκληρωθεί διαδικασία προκειμένου να υπάρξει η δικάσιμος. Δύο μήνες μετά και αφού οι κάτοικοι και οι αλληλέγγυοι του βρέθηκαν σε κάθε μια από τις πορείες, τις κινητοποιήσεις, τις διαμαρτυρίες στην πόλη του Ηρακλείου και διοργάνωσαν και οι ίδιοι, ζητώντας να επιστραφεί ο Ευαγγελισμός στους ίδιους. Σήμερα το μεσημέρι, ευνηδιαστικά, ήρθαν εδώ και ανακατέλαβαν το κτίριο. Ουσιαστικά, αρχικά κάποιοι βρέθηκαν στην ταράτσα του κτιρίου και από εκεί στο εσωτερικό και στη συνέχεια με βαριοπούλες, με μηχανήματα προσπάθησαν και κατάφεραν τελικά να ανοίξουν την πόρτα του Ευαγγελισμού, του ιστορικού αυτού κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Θεοτοκοπούλου, το εμβληματικό κτίριο της οδού Θεοτοκοπούλου. Να ανοίξουν λοιπόν την πόρτα, με πολλή προσπάθεια πρέπει να πούμε. Βρέθηκα στο σημείο περίπου στις 3 το μεσημέρι, νωρίτερα ήταν εδώ η συνάδελφος Εύη Χαρακιανάκη, ήδη από τα πρώτα λεπτά της επιχείρησης ανακατάληψης του κτιρίου του Ευαγγελισμού και παρακολουθούσα την αγωνιώδη προσπάθεια μέχρι το τέλος, προκειμένου να ανοίξει η πόρτα, μια καλά τσιμεντωμένη πόρτα, η οποία πέραν από τα τσιμέντα είχε και πλέγματα, είχε και συντεριές, εσωτερικά και εξωτερικά, με μεγάλο πάχος. Χρειάστηκε πάρα πολύ προσπάθεια για να καταφέρουν τελικά να ανοίξουν την πόρτα. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο κτίριο του Ευαγγελισμού. Πραγματοποιείται η πρώτη, μετά την ανακατάληψη του κτιρίου, γενική συνέλευση που πραγματοποιούν οι κάτοικοι του για να δουν την πορεία από εδώ και στο εξής. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κανένα παρατράγουδο, με την έννοια το ότι δεν έχει υπάρξει και καμία κίνηση από πλευράς αστυνομίας. Η παρουσία της αστυνομίας, θα λέγαμε, στην περιοχή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δεν γνωρίζω αν υπήρξαν μεμονωμένοι αστυνομικοί, ίσως υποκάλυψη στην περιοχή, όμως φαίνεται πως η τοπική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, έχει αποφασίσει να μην επέμβει και να επανακαταλάβει το κτίριο, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από γεγονότα. Το πρώτο είναι προφανώς το γεγονός ότι είναι η πληθώρα του κόσμου που βρίσκεται εδώ. Ίσως το γεγονός ότι είμαστε στην 1η του Δεκέμβρη, πολύ κοντά στην επέτειο του Γρηγορόπουλου, δεν νομίζω να ήθελα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων, ενδεχόμενα και αυτό να έχει μετρήσει. Πάντως φαίνεται, οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι δεν θα υπάρξει κάποια κίνηση. Αυτό βεβαίως μένει να επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες. Πάντως, οι πληροφορίες λένε αυτό. Πέραν από την επιχείρηση, την Γενική Συνέλευση που είναι τώρα σε εξέλιξη για να δουν πώς θα οργανωθεί το μέλλον της κατάληψης του Ευαγγελισμού από εδώ και πέρα, πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη βεβαίως και η διαδικασία απομάκρυσης όλων αυτών των οικοδομικών υλικών που αναγκάστηκαν να έχουν προκειμένου να καταφέρουν να ανοίξουν την πόρτα, αλλά και η καθαριότητα του κτιρίου. Και επίσης, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, να σας πω, επειδή το προηγούμενο διάστημα είχαμε κάνει πολλή συζήτηση για τα δύο γατάκια τα οποία βρίσκονταν μέσα στον Ευαγγελισμό κλεισμένα και είχαν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες από τις φιλοσοφικές εταιρείες και όχι μόνο, προκειμένου να βρεθούν, να μπουν άνθρωποι καταρχάς μέσα στον Ευαγγελισμό, να βρεθούν και να έρθουν ξανά. Να πούμε λοιπόν ότι το ένα από τα γατάκια αυτά βρέθηκε ευτυχώς, φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του, αποστεωμένο βεβαίως, η εικόνα του είναι πραγματικά πάρα πολύ τραγική. Ωστόσο, εθελόντρια ήρθε εδώ στο χώρο, κατάφερα να το πιάσουν κάτοικοι του Ευαγγελισμού. Εθελόντρια ήρθε στο χώρο, το παρέλαβε και έχει πάει ήδη στο κτηνίατρο προκειμένου να εξεταστεί. Μάλιστα. Για τις πιθανότητες να έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες.